Οι φλόγες που ολιορκούν την Αθήνα. Η μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων χρόνων απειλήθηκε το φράγμα του Μαραθώνα. Σχίσμα στην Εκκλησία. Ο Σεραφείμ θέτει εκτός τους τρεις Μητροπολίτες. Ο Σουφλιάς αποκαλύπτει τι αλλάζει στα σχολεία. Και συγκλονιστικό έδωσαν οι ηρωίνοι στην 13χρονη τοξικομανή μέσα στον αμορφωτήριο. Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Terence Quick και τη Σαβούλα Γιάσου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπα στην Αττική δυστυχώς έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Έχουμε ήδη, όπως βλέπετε, συνδεθεί με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο που βρίσκεται στην Εθνική Οδό, η οποία κόπηκε στα δύο από τις φλόγες. Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου ίσως πνεύμονα πρασίνου της Αθήνας δεν υπάρχει πια. Το υπέροχο πευκοδάσος που εκτείνεται από το Μαραθώνα μέχρι τα Κιούρκα κάηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 το πρωί και μένεται ακόμα όπως το διαπιστώνετε και μόνοι σας. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Έχουν καεί εκατοντάδες πεύκα, σπίτια και κολόνες της ΔΕΗ. Οι αρχές για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης ξενοκράτης και ως αυτή την ώρα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Δάσο πυροσβέστες, αστυνομικοί και πολίτες μάχονται να δαμάσουν τις φλόγες που μένονται σε πολλές περιοχές ανεξέλεγκτες. Από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού στις 11 το πρωί κοντά στη λίμνη του Μαραθώνα, κινδύνευσαν ο Μαραθώνας, η Νέα Μάκρη, ο Άγιος Στέφανος και ως αυτή τη στιγμή απειλούνται τα Κιούρκα. Οι κάτοικοι των βορείων προαστίων βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς ο ισχυρός αέρας αλλάζει συνεχώς τη διεύθυνση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην περιοχή κατηφόρια του Αγίου Στεφάνου, από όπου πριν από λίγο πέρασε η πύρινη λέλαπα και κυριολεκτικά δεν άφησε τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή Σπατζαντίκη κάηκαν 8 σπίτια και παλιές αποθήκες. Η φωτιά αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο εδώ στον Άγιο Στέφανο, αλλά οι φλόγες έχουν περάσει την Εθνική Οδό, νομίζω ότι το βλέπετε και μόνοι σας, και καίνε τους πρόποδες της Πάρνηθας. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό διεξάγεται άλλες φορές κανονικά και άλλες φορές κόβεται επειδή η φωτιά αλλάζει διεύθυνση. Αυτά μέχρι στιγμής από τον Άγιο Στέφανο που οι εικόνες που είδαμε θυμίζουν πραγματικά κόλαση. Θα ξαναγυρίσουμε σε ένα Δημήτρη Σταυρόπουλο στην απευθεία σύνδεση με την Εθνική Οδό. Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, πώς ξεκίνησαν δηλαδή. Όλα άρχισαν από την φωτιά που ξέσπασε κατά την πτώση ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού. Οι δύο πιλότοι μόνο τραυματίστηκαν. Όμως η πληγή που άνοιξε στην Αττική πυρκαγιά ίσως να είναι η χαρακτηριστική βολή στο οξυγόνο της πρωτεύουσας. Ώρα 5 το απόγευμα. Η κατάσταση στο Σπατατζίκι είναι δραματική. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς πορεία και η φωτιά ξαπλώνεται παντού. Ο πυκνός καπνός δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Ελάτε γρήγορα! Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που έχουν χάσει το πουσουλά τους. Δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Σε 130 της πολεμικής αεροπορίας έριχναν επιβραδυτικό υγρό για να σταματήσουν την πυρηνή λέλαπα. Η ώρα είναι 5.30 το απόγευμα. Η φωτιά έχει φτάσει στην περιοχή κατηφόρη και κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό. Πίσω από εκεί. Η ώρα είναι 6.30. Η φωτιά πέρασε την Εθνική Οδό και όπως βλέπετε πίσω μου κατευθύνεται προς την Πάρνηθα. Από το πρωί το ελικόπτερο του Αντένα με τον Νίκο Μάνας και τον πιλότο Ανδρέα Κοντογιάννη πετούσε συνεχώς πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς.
καπνός έχει σκεπάσει τον ήλιο. Δασική έκταση χιλιάδων στερμάτων μετατρέπεται σε στάχτες. Οι φλόγες βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Το παρθένο δάσος της Σταμάτας χάνεται. Αυτή τη φορά όχι από εμπριστές, αλλά από την κακιά ώρα. Πετάμε με το ελικόπτερο του Αντένα σε ύψος 2.000 ποδών και απέχουμε μόλις ένα χιλιόμετρο από την Αγία Τριάδα. Στο σημείο αυτό οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου έχασαν τον έλεγχο του σκάφους. Το ελικόπτερο καρπώθηκε στο έδαφος. Ο πιλότος δεν κατάφερε να προσγειώσει το Αλουέτ 3 στο ξέφωτο. Η πρόσκουση με το έδαφος ήταν σφοδρότατη. Η κυροζήνη πότισε τα πεύκα σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων. Το κακό έγινε. Μέχρι το μεσημέρι οι φλόγες είχαν ύψος 30 μέτρων και προχωρούσαν αδιφάγες προς την περιοχή όπου έγινε η αναδάσωση στον Άγιο Στέφανο. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι φλόγες γλύφουν τα πρώτα σπίτια στον Πογιάτη. Ο Άγιος Στέφανος πολιορκείται από τον πύρινο κλειό. Μια στάνη γίνεται στάχτη. Οι κάτοικοι προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Το έργο της πυρόσβεσης από γη και αέρα είναι δύσκολο. Τα πάντα φλέγονται. Στις 5 η ώρα νέο μέτωπο γίνεται αντιληπτό, αυτή τη φορά 1,5 μίλη μακρύτερα από το Πογιάτι. Οι εμπριστές βρήκαν την ευκαιρία. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη όμως εντόπισαν τη φωτιά και την έσβησαν. 6 η ώρα το απόγευμα. Το μέτωπο της φωτιάς εξαπλώνεται. Η μάχη συνεχίζεται. Δασική έκταση χιλιάδων στρεμμάτων δεν υπάρχει πια. Όλα ξεκίνησαν όταν στις 11 το πρωί το ελικόπτερο Αλουέτ 3 του πολεμικού ναυτικού με χειριστές τον πλωτάρχη Κάγκα και τον σημειοφόρο Χούρλια παρουσίασε βλάβη. Οι χειριστές πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι με στάχια και εγκατέλειψαν το ελικόπτερο, το οποίο αμέσως ανεφλέγει με αποτέλεσμα να αρπάξουν φωτιά τα στάχια και συνέχεια το πευκοδάσος. Μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή γύρω από τη λίμνη του Μαραθώνα μετατράπηκε σε κόλαση. Ώρα 2.30. Η πυρκαγιά έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το φράγμα του Μαραθώνα. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η ηλεκτροδότηση. Και συνεπώς υπάρχει πιο... Και δεν έχουμε ρεύμα να κινήσουμε την αντλία, την ηλεκτρική, να στείλουμε νερό επάνω στις δεξαμένες μας. Οι κάτοικοι πανικόβλητοι καταλήγουν τα σπίτια τους ενώ ο δρόμος μεταξύ Μαραθώνα και Αγίου Στεφάνου κλείνει από τη φωτιά. Είναι δύο στροφές πιο πάνω, η φωτιά έχει ξεπεράσει το δρόμο και από το δεξί χέρι που ήταν είναι τώρα από το αριστερό και έρχεται, θα πέσει στη λίμνη μέσα μάλλον. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Οι συνεχείς αλλαγές διεύθυνσης του ανέμου δημιουργούν νέες αιστείες πυρκαγιάς. 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 σε 130 ρίχνουν συνεχώς νερό και πραδυτικό υγρό, χωρίς όμως να μπορέσουν να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία κατευθύνεται προς τον Άγιο Στέφανο. Να δούμε όμως τι γίνεται από πλευρά καιρικών συνθηκών με την έννοια των ανέμων, διότι αυτό ίσως έχει και πολύ μεγάλη σημασία και μεγαλύτερη σημασία και αξία. Η Ευγενία Πασχαλίδη λοιπόν μας λέει ότι τώρα ο άνεμος έχει πόσα στην περιοχή. Τώρα από 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως θα εξακολουθήσουν να είναι μέτρη μέχρι ισχυρή, 5 με 6 και κατόπου στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Όσο για θερμοκρασία, διατηρείται περίπου στα σημερινά επίπεδα, θάνατα στα βόρεια 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Ιόνιο 32 και στα νησιά του Αιγαίου 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα συνεφιάσει το απόγευμα και δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική βροχή ή καταιγίδα. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική μέτρη και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Αντίθετα, στην Αττική ο καιρός παραμένει σχεδόν έθριος με βορειοανατολικούς ανέμους που η έντασή τους θα φτάνει τα 5 και τοπικά στα ανατολικά ακόμη και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε ένα λεπτό θα σε δούμε και πάλι με την Εθνική Οδό και τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, καθώς εκεί έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά. Σε ένα λεπτό ξανά μαζί σας.